Καμπανάκι περιφέρειας Κρήτης με φόντο τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές από τις ακτές Λιβύης στα νότια παράλια του νησιού, καθώς σχεδόν καθημερινά είναι τα καραβάνια μεταναστών. Το θέσαμε στον κύριο Χερίδη, γιατί συναντηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλα ότι κάθε εβδομάδα έχουμε στην Κρήτη και θα συνεχίζει να υπάρχει. Άρα πρέπει και το Υπουργείο να δει τι θα κάνει για να μην υπάρχει αυτή η έλευση τόσων μεταναστών που θα συνεχίζεται ειδικά από τα νότια, από τη Λιβύη. Την ανησυχία του εξέφρασε ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος ζητά την παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου με στόχο τη θωράκιση του νησιού αλλά και την εξασφάλιση κονδυλίων για τη διαχείριση του ζητήματος σε επίπεδο υποδομών, μεταφοράς, φιλοξενίας και σύντησης των ανθρώπων αυτών που παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα μεσοπέλαγα σε αυτό το ταξίδι της ελπίδας πριν αυτό να βαγίσει νότια της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δει πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση, γιατί πρέπει οι άνθρωποι να έχουν ένα φαγητό που θα μείνουν μέχρι να μεταφερθούν στην Αθήνα ή οπουδήποτε άλλου. Άρα, επειδή το κόστος αρχίζει μέχρι σήμερα, εμείς καλύβαμε σημαντικό κόστος και οι Δήμοι. Αλλά αν αυξάνονται οι ροές, πρέπει να δούμε το κόστος αυτό, πρέπει να το πληρώσει το Υπουργείο. Στο προσεχές διάστημα που οι συνθήκες, οι καιρικές θα είναι καλύτερες, αυτές οι μεταναστευτικές ροές σίγουρα θα αυξηθούν. Πέρα από το γεγονός της διάσωσης της ζωής αυτών των ανθρώπων, που είναι το βασικό και θεωρώ ότι γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πάρα πολλά άλλα προβλήματα όσον αφορά την μεταφορά τους, το μέρος, το σημείο όπου θα διαμένουν και θα διαβιούν, καθώς επίσης και οι συνθήκες διαβίωσης. Αν δεν δρομολογηθούν λύσεις σε κεντρικό επίπεδο ώστε να μπει ένα φρένο στις μεταναστευτικές ροές, τότε θα υπάρξουν γενικότερα προβλήματα και αναταράξεις εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν, τονίζουν οι δήμαρχοι Φεστού και Βιάνου. Το καλοκαίρι οι περιοχές της δικιάς μας γεμίζουν από κόσμο. Δεν υπάρχουν ούτε διαθέσιμες κλίνες, ούτε υπάρχουν υποδομές, κυρίως υποδομές στην περιοχή της δικιάς μας, για να φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και τα μέτρα πρέπει να είναι από τη μια η φύλαξη και από την άλλη τι μέλη γενέστε. Τον τελευταίο καιρό είναι αλήθεια ότι ο Νότος έχει γίνει μια πόρτα η οποία είναι εντελώς ανοιχτή. Καθημερινά έρχονται δεκάδες μετανάστες είτε στο Δήμο το δικό μου, είτε στο διπλανό, είτε στον παραδιπλανό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί εν ώψη μια τουριστική σεζόν, αλλά και ας αφήσουμε την τουριστική σεζόν, οι περιοχές οι δικές μας να υποδέχονται τόσες ροές μεταναστών. Η Νότια Κρήτη βρίσκεται σε κλειό των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών τους τελευταίους μήνες, με τους συνδικαλιστές στο λιμενικό σώμα να τονίζουν την ανάγκη επανασχεδιασμού στη διαχείριση του ζητήματος. Αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβει υπόψη του πάρα πολύ σοβαρά το αρχηγείο του λιμενικού σώματος για τον επανασχεδιασμό. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Ρηγονάκης, συγκαλεί ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να τεθούν επιτάπητος τα προβλήματα και οι όποιες αδυναμίες στη διαχείριση του προβλήματος, ενώ θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό. Αυτοί που έρχονται να έχουν ανθρώπινες συνθήκες μέχρι να μένουν στο νησί μας. Το φαγητό τους, αρρώσκες, αν υπάρχουν μεταδεδόμενες, και για το λόγο αυτό γίνεται αυτή η σύσκεψη για να δούμε σφαιρικά το θέμα.